Σήμερα ήρθαμε στο επίσκεψη στον πρώτο φίλο που είχαμε πει ένα πλάνο του καναλιού. Θα είναι επίσκεψη σε φίλους για να μας δείξουν είτε τι έχουν από συλλογούλες τους, είτε να παίξουμε για κάποια παιχνιδάκια, να πούμε 2-3 κουβέντες πάνω στις κονσόλες, προτιμήσεις, τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει κτλ. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έρθουμε λοιπόν στο Χαράλαμπο. Πώς αγορίνα μου, καλά. Καλά, φίλε. Λοιπόν, όχι, εμένα τιμή μου. Κομπλέ. Έχεις και την τιμή ότι είσαι και ο πρώτος τώρα πάνω σε αυτό το project του καναλιού. Λοιπόν, εδώ βλέπω 6 πραγματάκια. Βέβαια, τη τιμητική του έχει γενικά PlayStation σειρά. Ναι, Σέκα δεν ήμουν ποτέ. Όχι ότι δεν καταλαβαίνω την αξία προς Θεού. Απλά είναι η ιστοριούλα που θα πω αργότερα, γιατί δεν έχω τίποτα από Σέγκα. Ωραία, μας αρέσουν αυτές οι ιστορίες και αναμνήσεις, γιατί κάποιος δεν έτυχε να έχει κάτι. Βλέπω PS1, PS2, PS3, βλέπω σου λέει το 4 σίγουρα. Το 4, παιδιά, δεν το έχω, όμως θα έχω παιχνίδια του 4 σφραγισμένα με σκοπό να τα πάρω όταν λήξει η σχολική χρονιά. Για να έχει το να καεί. Βέβαια. Κατά. Την κονσόλα δεν την έχει. Έτσι παίρνω πρώτα τα παιχνίδια και μετά την κονσόλα. Πώς αντέχει να έχει το παγωτό εδώ και να το γλύψει τώρα, να το φας. Είμαι κρατή γενικότερα. Καλό αυτό. Σε πολλά πράγματα. Καλό αυτό. Πειθαρχία και έλεγχο. Ναι, είναι πολύ, 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 πολύ. Ωραίο. Αλλά δηλαδή γενικά σου αρέσει εκ πρώτη όψεω πολύ η Sony με τα PlayStation, εντάξει. Φαίνεται, ναι. Και μετά βλέπω και Nintendo. Ναι. Όχι όμως παλιά πράγματα. Όχι, δυστυχώς και πάλι η ιστορία με την Nintendo είναι η ίδια με τη Sega. Ωραία. Έχεις, βλέπω, Wii U. Wii απλό δεν έχεις, έτσι. Όχι, έχω όμως ένα παιχνίδι του Wii. Το ωραία. Και βλέπω έχεις πάρει και αυτή την μόδα την περσινή και την προπέρσινη με τα mini που θα τα δείξουμε αργότερα αν είναι. Βλέπω έχεις Game Boy Classic, έτσι. Παιδιά, ναι, αυτό είναι από το δημοτικό. Άρα το είχες όμως από τότε, γιατί ναι, μετά με Nintendo τότε. Δεν είχες και ναι, είχα σχέση. Κονσόλες... Α, της τηλεόρασης. Ακριβώς, ή μονοφορητών. Ωραία. Να ξεκινήσουμε τις ερωτησούλες αυτές που καίγομαι να τις κάνω πάντα σε αυτούς που θα επισκέπτομαι. Λοιπόν, Sega ή Nintendo. Nintendo. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Πες μας γιατί. Θεωρώ ότι έχει πολύ μεγαλύτερη γκάμα παιχνιδιών. Βέβαια, θα πω και το άλλο. Υπάρχουν παιχνίδια στο Mega Drive που είναι πολύ καλύτερα από το Super Nintendo, όπως για παράδειγμα το Aladdin. Ναι. Δεν συγκρίνεται. Κλασικό ή το Batman. Ναι. Θεωρώ όμως ότι τα παιχνίδια αυτά που έχουν βγει στην Nintendo, η Sega γι' αυτό την έβλεπε με το κιάλι κάποτε. Όχι. Γίνεται σκληρός. Η Sega ήτανε... Okay, να το πούμε κάποια περίοδο, κάποιοι ξέρουμε ότι είχε φτάσει και πρώτη θέση. Ναι, ναι. Μετά ήταν δεύτερο και ακολουθούσε, αλλά πάντα ήταν για να τσιγκλάει την Nintendo, να της κάνει ένα σπάσιμο, να προσπαθεί να της βγει μπροστά με καινοτομίες που δυστυχώς θέλουμε, δεν θέλουμε, η Nintendo δεν τις είχε σκεφτεί. Που αυτές τις καινοτομίες της Sega θα τις πούμε στα δικά μας επεισόδια αργότερα. Από εκεί και πέρα, άρα εσύ πιστεύεις ότι κάποια παιχνίδια δηλαδή ήταν δηλαδή το Donkey Kong, έτσι, δεν το είχες όμως μικρός. Όχι. Ήξερες όμως ήταν κάτι πολύ δυνατό. Donkey Kong, Super Mario. Σε άγγιζε πάντως στο γούστο σου περισσότερο η Nintendo πάντα. Ναι, εντάξει, ναι, δεκτό εννοείται. Και μόνο το άκουσμα του ονόματος, δεν ξέρω, μου κάνει κάτι μέσα μου. Ναι. Είχε κάπως διαφορετικά. Ναι, ναι. Ωραία. Sega Nintendo είπαμε Sega. Πάμε να φτάσουμε... Σε Nintendo είπες Nintendo. Όχι. Είπαμε ναι και καλά, όχι ότι. Εντάξει. Ναι, το προχωράμε. Μετά θα το φέρω λίγο πιο ένα. Θα προχωρήσουμε λίγο fast forward. Sony ή Microsoft. Sony. Το βλέπουμε. Πάλι δεν έπρεπε να το ρωτήσουμε τόσο, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτά στους φίλους. Λοιπόν, οι άλλες ερωτησίες που μου αρέσουν έτσι να κάνω. Ας πούμε, αγαπημένο 8-bit το σύστημα. Τώρα εσύ μου είπες δεν είχες τέτοια μηχανήματα. Δεν είχα, ναι. Αλλά υποθέτω πάλι θα έλεγες το NES ή Nintendo. NES, ναι. Game Boy πάλι θα πεις Game Boy σε φορητό. Αν και βέβαια η οθόνη του Game Boy είναι τραγωδία. Του Game Gear ας πούμε, δεν το μικρό, δεν το χαλβάδια, ήταν έχρωμα και TV Tuner, ήταν πιο μεγάλο. Ήταν πιο μεγάλο, αλλά 6 μπαταρίες. Ήταν οι μπαταρίες ένα θέμα. 6 μπαταρίες. Ναι. Και αποδείχθηκε και το Game Boy πολύ πιο bulletproof σαν μηχάνημα και με το δικό μου.
που είναι πριν έρθει στην Ελλάδα η Nintendo μου το έφερε πατέρας μου από την Αγγλία. Θυμάμαι παίζουν. Το σχετικό. Ναι, δηλαδή. Παίζουν ακόμα. Ενώ το Game Gear τα 8 στα 10 από τότε έχουν γονατίσει από πυκνοτές. Ναι, έχω ακούσει ότι Game Gear αν βρεις, οι πιθανότητες να παίζει είναι λίγο μειωμένες. Θέλει το recap που λέμε, ναι, θέλει να αναρθούν οι πυκνοτές γιατί δυστυχώς δεν ήταν καλές ποιότητας και σκάγανε με αποτέλεσμα να μην έχει εικόνα, ήχο κτλ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν το Game Boy Pocket έχει λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Έχω την εντύπωση ότι έχει λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Μικρύναμε τον όγκο του μηχανήματος και μεγαλώσαμε λίγο τη. Θα με ενδιαφέρε να έπαιρνε ένα Pocket τώρα. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Ναι. Μπορεί να βρει και βιβλίο με 20, 25, 30 ευρώ βαριά. Ναι. Μάλιστα. Τότε δεν ρωτάω Super Nintendo ή Mega Drive. Super Nintendo, Super Nintendo, αν και το Mega Drive έχει πολλούς θησαυρούς, αλλά Super Nintendo, ναι. Super Nintendo. Μετά σκάει λίγο το ντου, μας κάνει το 95 η Sony, εκεί, 94-95, στην Ελλάδα εντάξει πιο πολύ όμως ο κόσμος άρχισε να το βάζει στα σπίτια του προς 96-97 και καθαρά λόγω χρηματικού. Θυμάμαι κάτι τιμές PS1 και Saturn, Γιάννη τις ξέρεις, ναι. Τις θυμάσαι. Οπότε εκεί την εποχή του PS1 την πρόλαβε τα μαλλιά, δηλαδή ήταν σε μια καλή σου ηλικία, το πήρες. Θα έλεγα ότι το PlayStation 1 το πήρα σχεδόν με το που κυκλοφόρησε, με το που πρώτο κυκλοφόρησε. Ναι. Και θυμάμαι το είχα πάρει 64.000 δραχμές από τα καταστήματα σε ΙΟΣ που δεν υπάρχουν τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή πριν από το PlayStation 1 δεν είχα καμία κονσόλα και με πρίζανε οι συμμαθητές μου που ήμουν και σε ιδιωτικό και όλα τα παιδάκια είχαν. Α, εσύ δεν έχεις και εγώ τρελαινόμουν. Ναι, το bullying της εποχής. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάρει PlayStation 1, μετά εγώ τους την είπα. Εντάξει. Γιατί δεν είχαν αυτοί. Και τους λέω παιδιά πήρα PlayStation 1 και με κοιτάζανε έτσι. Ναι. Το έχεις ακόμα. Ναι. Το PlayStation 1. Πού το έχεις εδώ να το δούμε, ας δούμε και ποιο μοντέλο είναι έτσι για... Βεβαίως. Α, Γιάννη πίσω σου. Ναι. Για κάτσε να δούμε. Είναι από τότε. Από το CEO αυτό. Για να δούμε εδώ. Να σου πω και ποιο μοντέλο είναι. Ξέρεις ποιο μοντέλο είναι. Όχι, δεν έχω τίποτα. Όχι. Όχι, δυστυχώς. Δεν έχω διεισδύσει τόσο βαθιά. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο. Έχεις το τελευταίο μοντέλο. Ναι. Τι γίνεται. Το πρώτο μοντέλο είχε εδώ και τις εξόδους για RCA. Δηλαδή και για σκάνα, να βάλεις κόκκινο, κίτρινο κτλ. Το επόμενο μοντέλο, εγώ πήρα το δεύτερο, το DualShock τη version. Α, που είχε μια πορτούλα. Είχε το port εδώ, για να βάλεις, ή και καλά να συνδεόταν με PC, στυλ το άλλο το PlayStation που μπορούσε να πει το NetYaroze, αν θυμάσαι, το Black ή το Blue, αν θυμάμαι καλά. Και εδώ ο πιο σύνηθες τρόπος για να χρησιμοποιήσει κάποιος το expansion port ήταν για να βάλει cheat cartridges από πίσω. Explorer Equalizer. Κατάλαβα. Τόσο εξειδικευμένος δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο release, το 9002, δηλαδή είναι το τρίτο μοντέλο. Και μετά ακολουθήθηκε Γιάννη PS1, πιο μικρό, δηλαδή το πρώτο Slim πρακτικά που βγήκε. Το οποίο πιστεύω ότι τα Slim, το PS1 είναι πολύ πιο λειτουργικά από αυτό. Δεν έχει reset button να πούμε εδώ, δηλαδή το ένα έχει reset button, το άλλο δεν έχει reset. Ισχύει, αυτό το παρατήρησα εγώ στο 2. Φαίνεται ψευτικούρα, ναι. Αλλά λειτουργικά είναι καλύτερο. Ναι, ωραία. Αυτό δεν λες και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το έχεις από εδώ, το βλέπεις σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, ναι. Τσαμπουκάδες, ούτε κοψίματα, σπασίματα κτλ. Όχι, τα προσέχω. Πολύ καλό. Είναι το ίδιο ή έχεις αλλάξει κονσόλα? Το ίδιο, αυτό που είχε τότε. Αυτό που είχα. Είναι. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Το οποίο άλλα παιχνίδια παίζει, άλλα δεν παίζει. Γι' αυτό το PS1 παίζει. Εντάξει, θα έχει κουραστεί το μάτι του. Μάλλον, λογικά από τότε. Πολύ ωραία. Και μετά συνέχισες π.χ. για να πάμε την ιστορική αναδρομή σου. PlayStation 2. Το πήρα προς το 2007. Mm-hmm. Πάλι στα τελειώματα. Γιατί τότε από ό,τι ξέρω βγαίνει το 3. Ναι. Αλλά γιατί άργησα να το πάρω. Κάποια στιγμή όταν ήμουν φοιτητής το ψιλοπαράτησα λίγο. Ναι. Βέβαια έβλεπα τα παιχνίδια που βγαίνανε για το 2 και... Ήτανε super το wow. Hype που υπήρχε γενικότερα και αποφάσισα να το πάρω. Και ήταν σε προσφορά, θυμάμαι, ήταν 90 ευρώ και έδινε και το Gran Turismo μέσα, το 4. Το 4, ναι, σωστό. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι καλό γιατί εκτός του ότι έχεις μια παιχνιδομηχανή, έχεις και ένα DVD. Ναι, γιατί τότε δεν είχα DVD ακόμα το μεταξύ. Α, οκ. Okay. Ναι, ήταν ένα future αυτό που έκανε και βγήκε κιόλας. Έχω το σκουμπιντού μέσα.
Παρόλα αυτά να αναφέρουμε ότι το PlayStation είχε πρόβλημα με το DVD. Ναι. Όταν στεκόταν όρθιο. Δεν ξέρω ότι όσο έπαιζες ταινίες άρχιζε και χάλαγε. Δηλαδή ζοριζότανε πολύ στις ταινίες, οπότε ναι. Σου έλεγε και η ίδια η Sony απέφευγε να παίζεις πολλές ώρες ταινία. Εγώ το ήξερα όταν καθόταν όρθιο το FAT το μοντέλο. Μπορεί, και DVD μπορεί. Και games, αλλά επειδή και εγώ ήμουνα ναι. Xboxάκια τότε, δεν είχα πάρει PS2 την τότε εποχή. Και εγώ για εποχή FAT. Αυτό ναι. Για εποχή FAT. Μπορεί στο Slim να είχαν διορθώσει το ναι, θέμα. Μπορεί, ισχύει. Οπότε το χάρηκε σαν μηχάνημα αυτό, έτσι. Πάρα πολύ, το έντωσα δηλαδή. Και αυτό που με τις ταινίες, δεν αντιμετώπισα καθόλου πρόβλημα. Δηλαδή έχω δει και πολλές ταινίες έχω δει και έχει γράψει άπειρες ώρες παιχνιδιού, έτσι. Ναι, απροβλημάτιστα. Ναι. Και μου έχει βγει μια χαρά μηχάνημα. Γενικότερα τα προσέχω κιόλας, πιστεύω ότι παίζει και αυτό ρόλο, έτσι. Εντάξει, εννοείται. Άμα είσαι κανίβαλος και ξεχνιέσαι και κάθεσαι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν είχα Atari, θα έπαιζε, θα λειτουργούσε ακόμα. Σωστός. Εμένα πάντως παίζει. μετά από εκεί που έφυγες, πήγες PS3, εξέλιξη. Μετά το PS3, ναι. Γιατί θυμάμαι, γιατί το πήρα το PS3. Super Slim βλέπω και αυτό τελευταία αυτό μοντέλα. Το είχα πάρει το 2012 και το είχα πάρει, η πρώτη μου σκέψη ήταν μόνο και μόνο για αυτό εδώ το παιχνίδι. Μόνο για τον God of War 3. Εντάξει, μη σου πω ότι και εγώ για αυτό πήρα το 3. Και θυμάμαι ότι όταν είχα ρωτήσει τον υπάλληλο θα βγει PlayStation 4, μου λέει μάλλον ναι. Και από μέσα μου βέβαια δεν το μετάνιωσα που τότε πήρα το 3. Τότε βγήκε, το 12 βγήκε το 4. Το, συγγνώμη. Το 13 δεν βγήκε, το 4. Το Δεκέμβριο του 2013 νομίζω είχε βγει το 4. Μπορεί 2013, ναι. Το είχα πάρει μόνο και μόνο για αυτό το παιχνίδι. Γενικότερα είμαι του στήλου ότι να παίρνεις κονσόλες όταν είσαι πορωμένος με ένα τίτλο. Αξίζει δηλαδή. Είναι τα exclusive που κάνουν καμιά φορά διαφορά. Και για να πούμε τώρα για την πικρή μου αλήθεια, εγώ παρότι μόνο το PlayStation 1 από τη σειρά της Sony πήρα στο... λίγο μετά τη δεύτερη χρονιά, λόγω χρημάτων καθαρά, ναι. Που έχω το δεύτερο μοντέλο όπως είπα, PS2, PS3 τα συνόμπαρα γιατί μετά έγινα fan της Microsoft με τα Xbox. Τα θεωρούσα για μένα καλύτερα. Τώρα έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν έχω πάρει το PS4. Και σκεφτόμουν κιόλας να πάρω το Pro. Αλλά το Pro είναι ήδη 2 χρόνο μηχάνημα και έχει βγει το X, το Xbox One, που είναι 50% πιο δυνατό από το PS4 το Pro. Θεωρώ όμως ότι τα παιχνίδια που υπάρχουν στο PS4 δεν υπάρχουν στο Xbox. Κοίταξε, τα exclusives είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι δηλαδή μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι πολλά μπορούμε να πούμε. Μιλάω καθαρά σαν θέμα μηχανήματος. Ναι, δηλαδή, ναι, ότι ξέρω ότι είναι ότι αυτό. Είναι το μηχάνημα, ναι, ισχύει. Ναι, απλά έλεγα τώρα, αξίζει εγώ σαν Νίκος τώρα π.χ. να πάρω το PS4 το Pro μόνο και μόνο για να παίξω God of War 4 και Uncharted. Εγώ θα το έκανα. Μόνο να πάρεις... Είμαι πορωμένος με άλλες σειρές παιχνιδιών που ναι. Θα το PS4 θα το πάρω για άλλους τίτλους. Κατάλαβα. Crash Trilogy, για να βαθμισμένη, που είναι από άλλο πλανήτη αυτό το παιχνίδι. Έχει βγει όμως και στο Xbox. Ναι, ναι. Όχι. Όχι. Ναι, νομίζω βγήκε και στα δύο. Τριλογία. Ναι. Έχει βγει στο Xbox. Α, δεν έχω ιδέα. Εγώ νομίζω... Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν... Crash ήταν φανταστικό. Λοιπόν, το remake του Crash Bandicoot είναι θεϊκό. Ναι. Θα το PS4 θα το πάρω για την τριλογία του Spyro the Dragon. Όλα τα remaster αυτά. Το Resident Evil Origins και το Bloodstained The Ritual of the Night που είναι ας πού, όχι η συνέχεια, ας μην πω και μπαρούφα. Όχι. Είναι από τον δημιουργό του Symphony of the Night. Ναι, ισχύει. Προσωπικά και το Horizon. Horizon δεν είναι τον RPG καθόλου. Όχι ότι δεν είναι τα μάτια. Τα θεωρώ εγώ δύσκολα παιχνίδια, όχι ότι δεν είναι παιχνιδάρες, αλλά τα μενού από εδώ από εκεί τι να κάνεις. Αλλά για σένα είναι μια πιο καλή επιλογή να πάρεις π.χ. το PS4. Για μένα, ας πούμε, που το θέλω για 2 παιχνίδια, τα κάποιοι μπορεί να μου λένε. Για 10 παιχνίδια που το θέλω. Δεν θα πάρεις το PS4 το Pro για να πεις μόνο 2 παιχνίδια, χαζός είσαι. Εγώ θα πω ναι, γιατί είμαι fan του Xbox και θα πάρω το X. Οπότε δεν υπάρχει λόγος για το Pro. Από εκεί πέρα, οφείλουμε να πούμε τα God of War, παιδιά, που τα έχει ο Χαράλαμπος εδώ. Α, βλέπω έχει και τα. Το Ghost of Sparta και το Chains of Rhyme. Το Ghost of Sparta ήταν για μένα το PSP, καλύτερο, ναι. Σε HD Remaster που είχαν κυκλοφορήσει και στο PlayStation Network. Ascension, God of War, εντάξει, θα δούμε και πιο μετά. Α, έχει και τα άλλα βλέπω. Έχει και το 1 και το 2 του PS2. Α, είσαι πορωμένος God of War. Ναι, αν και να πω ότι το God of War το τελευταίο υπάρχουν δύο πράγματα που με χαλάνε υπερβολικά και ίσως να μην το πάρω για αυτούς τους λόγους. Λες το τελευταίο που είναι το τελευταίο. Το PlayStation 4. Ναι, το God of War 4 που βγήκε. Δεν γράφει 4 απ' έξω. Εντάξει.
στην ουσία. Ναι. Αυτό είναι σαν ακολουθία. Α, ναι. Και μπορεί να είναι το 8 π.χ. Μόλις έχει βγάλει αυτό. Εντάξει, τα spin-off τώρα, αυτό. Τα Ascension και τα Chains of Olympus και αυτά και τα Ghost of Sparta είναι spin-offs. Δεν τα θεωρεί στη σειρά. Σαν το Assassin. Τι δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει που η κάμερα είναι υπερβολικά κοντά στο Kratos. Ναι. Και επίσης δεν με χαλάει, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ παιχνίδι action adventure και να μην έχει το κουμπί για το άλμα, ρε φίλε. Δεν μπορώ με τίποτα. Ναι. Α, δεν έχει. Δεν έχει άλμα. Το έχει κάνει νομίζω ένα είδος επίθεση. Ναι, ναι. Το έχουν αλλάξει γενικά για το battle system. Το δηλαδή αν είχε πιο... βγει, αν η κάμερα ήταν πιο. Να φαινόταν δηλαδή από το κεφάλι, από την καράφλα μέχρι τα πόδια. Να φαινόταν. Ναι. Και να είχε και άλμα. Τότε ναι, θα, για μένα θα ήταν από τα κορυφαία παιχνίδια όλων των εποχών. Να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι στο πάνω στο God of War. Ναι. Πιστεύεις ότι το 3 ξέφυγε λιγάκι στο gore, δηλαδή στη βία? Γιατί όντως πιστεύω εγώ προσωπικά ότι πέρασε όρια. Και γιατί σε χαλάει? Εμένα με χαλάει, ρε φίλε. Το δηλαδή... φυσικά ευαίσθητη συγκυρία. Το 3 ήταν έτσι όπως έπρεπε να είναι, γιατί αν το πάμε και με την ιστορία, υποτίθεται ότι ο Κράτος τα έχει πάρει στο κρανίο με τους Ολύμπιους. Οπότε ναι. Καλά κάνει αυτά που κάνει. Αλλά που ξεριζώνει κεφάλια, που τέτοιο δεν ξέρω. Ήταν εκεί πέρα, εγώ σταμάτησα να πατά το κουμπί. Δύο ήταν το 1 που υποτίθεται ότι ήταν ο στρατηγός, ο στρατιωτικός, ο οποίος δεν καταλάβαινε τίποτα και τα άσφαζε όλα. Ναι. Το 1 ναι. Από θέμα ιστορία, αυτοί οι φιάλτες που είχε, ναι, ήταν. Ναι, εντάξει, εγώ το είδα και όλα στα γραφικά ότι φτάσαν σε σημείο που ήταν πολύ αληθοφανή. Οπότε η βία σε άγγιζε λίγο, δεν ξέρω. Εντάξει. Είμαι εγώ ευαίσθητη κυρία. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Η μουσική στο Βασίλειο του Άδη, όταν πλησιάζει, η μουσική είναι θεϊκή, έτσι. Αυτή... Έχουν ωραία. Αυτό το mood που υπάρχει, που ξέρεις ότι είσαι στον κάτω κόσμο και ψάχνεις να βρεις τον Άρχοντα, ας πούμε, η μουσική όταν είσαι στον Άδη. Στο βασίλειο του, πριν μπεις μέσα και τον κάνεις κομματάκια, νομίζω ότι είναι καταπληκτική. Ωραία, για να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Το Wii U, πώς και το πήρες? Σου άρεσε κάτι? Βεβαίως. Έχεις δηλαδή επενδύσει χρόνο εδώ, γιατί το Wii U θεωρείται από κάποιους η πιο μεγάλη αποτυχία της Nintendo. Θεωρώ ότι ως μηχάνημα, όπως είπα και πριν, και μόνο που έχει το χειριστήριο και βλέπεις αυτό εδώ πέρα, νομίζω ότι δεν υπήρχε πριν από αυτό κάτι ανάλογο. Ναι. Εντάξει, έχει εισάγει μια καινοτομία γενικά, που μετά κάπως το αντέγραψε με κάποιο τρόπο σαν εξέλιξη το Switch. Το Wii U εγώ το πήρα, όπως είπα και πάλι, για συγκεκριμένους λόγους. Το πήρες μετά το PS3 ή πριν? Μετά το PS3. Μετά το PS3. Το πήρα Ιανουάριο του 2015. Κατάλαβα. Το πήρα μόνο και μόνο για συγκεκριμένους λόγους και οι λόγοι είναι αυτοί εδώ. Αυτά τα θεϊκά παιχνίδια. Έπος. Άλλο έπος εδώ πέρα. Εντάξει, είναι ναυαρχίδες αυτά σαν τίτλοι. Ναι. Και το καλύτερο του ντιμάρι όλων των εποχών. Ναι. Πολύ καλύτερο από το Wii, γιατί έχει, νομίζω είναι σε 1080p η ανάλυση. Ναι, ενώ το Wii ήταν 4,20. Και με ένα μικρό είναι αυτοί. Σαν remaster δηλαδή. Δεν είναι καινούριο παιχνίδι. Έχει άλλη ανάλυση, ναι, καμία σχέση με το Wii. Γιατί το Wii ήταν 4,20-4,80i, τι είναι αυτό, δεν θυμάμαι. Και η μόνη πατέντα που έκανα εγώ στο Wii, να το πούμε αυτό, είναι με ένα μικρό ανταπτοράκι που μπαίνει στο port του Wii. Έχει έξοδο HDMI και του βάζει HDMI καλώδιο και παιδιά πραγματικά, μέρα με τη νύχτα το Wii, αλλάζει. Σε μια καινούργια οθόνη HD, αναβαθμίζεται η γεια σας. Ψάξτε το δηλαδή, όσοι έχετε Wii, είναι μια καλή αναβάθμιση. Μόνο και μόνο για αυτό, το Wii το πήρα για αυτά τα τρία παιχνίδια. Ωραία. Οπότε μετά από αυτό σαν κονσόλα δεν αγόρασες κάτι άλλο, σταμάτησες έτσι, πρακτικά. Ναι, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Οπότε το τελευταίο σου απόκτημα, να το πούμε έτσι, είναι τα δύο, το NES Mini και το Super NES Mini. Από κονσόλες, ναι. Ωραία. Αυτά λοιπόν μικρός δεν τα είχες, οπότε τώρα να θέσουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Αγοράζοντας αυτά, έτσι, εγώ αγόρασα προσωπικά μόνο το NES Mini στην πρώτη του εβδομάδα. Το SNES Mini δεν θα μπω στο κόμμα να αγοράσω. Γενικά αρχίζω λίγο να μποϊκοτάρω την Nintendo. Με έχει κουράσει που βγάζει όλα τέτοια πράγματα, marketing, μπλα 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 και θέλει να μας τα παίρνει. Εσύ όμως που δεν τα έχεις μικρός, γιατί εγώ ας πούμε τα είχα σαν μηχανήματα, έχεις ενθουσιαστεί? Καταρχήν, όπως είπα, δεν είχα ποτέ μικρός αυτή τη συγκεκριμένη κονσόλα. Θεωρώ ότι η ιδέα γενικότερα και μόνο για αυτούς που δεν είχαν ποτέ του Super Nintendo ή από ό,τι αν δεν κάνω λάθος υπάρχει και το Mega Drive σε Mini.
Δεν έχει βγει τη Sega. Το Flashback βγει... νομίζω πώς λέγεται. Mega Drive Flashback. Ναι, από άλλες εταιρείες. Δεν είναι ακριβώς τόσο πετυχημένο όσο αυτό. Γιατί αυτά τα βγάλει η ίδια Nintendo. Βέβαια το πλεονέκτημα του Mega Drive Mini είναι ότι μπορείς να βάλεις και κασέτες. Ναι, εντάξει. Ενώ αλλά... εδώ πέρα δεν ανοίγει αυτό πέρα το όχι. Πορτάκι. Μόνο αυτό θα σου πω το πλεονέκτημα. Ναι. Εδώ, ας πούμε, έχουν κάνει σε συρρήκνωση το original μηχάνημα με τη λεπτομέρειά του όλα. Στο Mega Drive έχουν, δεν έχουν βάλει κάποια πράγματα. Είναι άλλο emulation, είναι άλλη εταιρεία, δεν είναι τη Sega. Αυτό είναι τη Nintendo, καθεαυτού. Και οπότε εδώ έχει γίνει καλή δουλειά. Οπότε εσύ τα αγόρασες. Τα αγόρασα μόνο και μόνο γιατί δεν τα είχα ποτέ και για αυτούς που δεν τα είχαν ποτέ και για τα παιχνίδια που έχει μέσα, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Το να αγόραζες το NES ή το Super NES, τα γνήσια από τότε και σιγά σιγά να μαζεύεις τίτλους, δηλαδή να έχεις το πρωτότυπο, το original console. Όχι, δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Ποτέ. Γιατί πρώτον είναι πολύ ακριβό να το βρεις σε πολύ καλή κατάσταση και ειδικά με το κουτί του. Κοίταξε, σαν μηχανήματα δεν έχουν μεγάλη διαφορά από αυτά που πήρε ο καθένα. Και επίσης μετά δεν να βρεις τα παιχνίδια, έτσι. Τα παιχνίδια γιατί εγώ τα θέλω κουτάτα με το βιβλιαράκι τους με όλα. Εκεί δυστυχώς, ναι, τα παιχνίδια ειδικά στην Nintendo, να το πούμε, ειδικά σε SIB, complete, δηλαδή. Γιατί ήταν χάρτινα τα κουτιά. Άντε να τα βρεις. Είναι πολύ ακριβά. Nintendo είναι πολύ ακριβή. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να θες να πάρεις ένα παιχνίδι. Χωρίς κουτί ή με κουτί και να θέλεις για έναν καλό τίτλο π.χ. Super Metroid ή Zelda να θες τώρα 150 ευρώ κουτάτο. Παιδιά, εντάξει. Γι' αυτό επειδή είναι δύσκολο να βρεις τέτοιες κονσόλες με τα κουτιά τους, επειδή τα θέλω ολοκληρωμένα εγώ, γι' αυτό δεν το ξεκινάω καν. Οπότε για σένα, με λίγα λόγια, θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο ότι για κάποιον που δεν είχε αυτά τα μηχανήματα και δεν θέλει να πει στη διαδικασία να συλλέγει τις κασέτες που δυστυχώς είναι πανάριβες. Αυτό χαράλατος μας λέει ότι είναι από τις καλύτερες επιλογές. Ναι, είναι πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλά. Και για τα παιχνίδια που έχει. Ωραία. Τι άλλο τώρα. Γενικά τα video games πώς τα βλέπεις σαν θέμα σχολείο. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ μου λες τώρα ότι επαγγέλλεσαι και εκπαιδευτικό σε δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά της σύγχρονη γενιά πώς τα βλέπεις. Δηλαδή, όταν σχολιάσουν το σχολείο, έχουν στο μυαλό τους να πάνε να παίξουν video games ή να πάνε να πάνε προπόνηση κανένα ποδόσφαιρο να ρίξουν κανένα σουτ. Πώς θα βλέπεις τα παιδιά τα σύγχρονα σχετικά με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, υπάρχει ένα συνδυασμός όλων των πραγμάτων. Δηλαδή, είναι ανάλογα την οικογένεια που έχει το κάθε παιδί και το πώς θα του το περάσει. Ναι. Δηλαδή, ο αθλητισμός, εγώ τους συγκεκριμένους μαθητές που έχω φέτος, επειδή είναι γενικότερα της άθλησης να βγούμε να παίξουμε, ναι. Το έχουν αυτό. Όπως είπα και πριν, είναι και θέμα οικογένειας και είναι και θέμα τι. Φρένο θα του βάλεις, αλλά τα περισσότερα παιδιά δυστυχώς το μυαλό τους το έχουν... Το έχουν εκεί. Ναι. Είναι βέβαια δεν ξέρουν από παιχνίδια, έτσι να το πούμε. Τα μικρά παιδιά, δηλαδή ας πούμε του δημοτικού, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτά. Εντάξει. Κοίταξε, έχουν όμως ένα όπλο που εμείς δεν είχαμε τότε. Από πολύ μικρά στο δημοτικό χειρίζονται το ίντερνετ. Ναι. Οπότε μπορούν να κάτσουν να ψάξουν. Ναι, εμείς τότε δεν είχαμε την επιλογή. Βέβαια εμάς τότε ας πούμε η αγορά μιας κονσόλας ήταν τεράστια υπόθεση, έτσι. Εννοείται. Γιατί... να έρθει Χριστούγεννα ή Πάσχα. Για να μαζέψουν λεφτά τα κάλαντα. Κάλαντα ή ο νονός να μας κάνει κανένα δώρο πάλι τα Χριστούγεννα Πάσχα. Και να πάμε σε κανένα μινιόν ή σε κανένα Game Buster. Όσοι το προλάβανε. Game Buster έχει τη γειτονιά μου ακόμα το ένα. Από τα δύο. Από το Game Buster είχα πάρει την τιμονιέρα που δεν την έχω εδώ, την έχω στο χωριό μου. Για ποιο μηχάνημα? Για το PlayStation 1. Δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ. Μόλις το πήρα, κατάλαβα. Θυμάσαι εταιρεία. Ποια ήταν, ναι, ήταν η official. Το την official. Και μόλις το άνοιξα το κουτί, τελικά είπα, έδωσα 50.000 γι' αυτό. Έπαιξα το Verali μία πίστα και όπως ήταν στο κουτί του. Δυσκολεύτηκες. Εντελώς. Τιμονιέρες είναι να το πούμε λίγο δύσκολες. Εγώ έχω για το τιμονιέρα είχα μόνο για το Xbox το πρώτο και το 360. Όχι, τιμόνι μόνο το κανονικό το αυτοκίνητο. Που τις είχα πάρει για το Forza, το Motorsport και πραγματικά δυσκολεύσαν. Προτιμούσα να παίζω με το controller. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραία. Εσύ τα video games γενικά. Εντάξει, έχεις ακολουθήσει ένα hype π.χ. της Sony. Τι θα ήθελες να δεις κάτι γενικά από τη βιομηχανία των video games που λείπει ρε παιδί μου. Κάτι που θα έβλεπες και θα ξέρεις ότι ας πούμε ένα νέο μηχάνημα μπορεί να βγει σε ένα χρόνο και να πεις πω θα το πάρω μια μέρα πριν βγει. Δηλαδή κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στα video games, κάποιο τρόπο διαδραστικό. Πιο καλά γραφικά, πιο virtual reality, πιο πολύ gameplay, τι θέλεις γενικά. Το VR γενικότερα δεν μου αρέσει καθόλου ως concept.
Πιστεύεις ότι είναι ακόμα σε στάδιο που έχει πολύ ψωμί για να εξελιχθεί? Όσο και να εξελιχθεί, θεωρώ ότι δεν θα έχει συνέχεια. Ούτε σε 10 χρόνια? Όχι. Θεωρώ ότι αυτή η τεράστια έκρηξη της τεχνολογίας στα παιχνίδια, στον τρόπο δηλαδή που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια και τα παιχνίδια γενικότερα, εγώ θεωρώ ότι γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Ναι. Σε σημείο που πλέον εγώ, ας πούμε, που θεωρώ τον εαυτό μου ως έναν άνθρωπο που το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα, ας πούμε, θα ήταν, επειδή δεν έχω καθόλου RPG εδώ πέρα, το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα που είναι, ας πούμε, το, να πούμε το Resident Evil 4, από θέμα δυσκολίας. Είναι δύσκολο, ευχάριστο είναι. Ευχάριστο, αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, τα τραγικά μενού, τα δύσκολα μενού, πατάς το αυτό και μετά πρέπει να κάνεις... Τα... Ναι, αυτά δεν μπορώ με τίποτα. Όλα τα παιχνίδια πλέον είναι πιο πολλά RPG βγαίνουν από τα παραδοσιακά platform action adventure, αυτά. Πιστεύω ότι αυτό γίνεται όμως γιατί μπορούν να εκμεταλλευτούν πλέον τις μεγάλες χωρητικότητες από τους δίσκους, τις δυνατότητες των μηχανημάτων, οπότε μπορούν θέλουν να σου προσφέρουν κάτι ακόμα πιο deep φάση, γενικά πιο, να μπεις πιο πολύ μες στο παιχνίδι. Γιατί να το πούμε έτσι, παλιά NES, Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo, άμα καθώσουν να ξέρεις καλά ένα παιχνίδι, μπορούσε να το κάνεις fast run και σε μισή ώρα. Ναι. Κάνα platform και 40 λεπτά. Όχι όλα, κάποια. Εγώ όμως τώρα που έχω πάρει δώρο πρωτοχρονιά στο Assassin's Creed Origins. Ναι, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Όχι, δεν θα σου πω ότι είναι δύσκολο. Θα σου πω ότι μέχρι το Μάρτιο που το έπαιζα, το Γενάρη, μέχρι το Μάρτιο, λίγο περιορισμένο χρόνο, έπαιζα περίπου 1-2 ώρες τη μέρα μόνο τα βράδια, λίγο με τη δουλειά πριν κοιμηθώ. Έχω τελειώσει τα campaign και αυτά, αλλά δεν έχω τελειώσει το παιχνίδι να πάω παντού σε όλες τις τοποθεσίες, να κάνω όλα τα quest. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι μου δίνει τροφή για πολλούς μήνες. Παλιά που δεν γινόταν όμως αυτό. Ναι, πλέον τα παιχνίδια είναι αυτού του στυλ. Δηλαδή, σαν να σ' αρέσει σαν open world. Εμένα δεν μου αρέσουν τα open world παιχνίδια και χάνομαι. Θες κάτι πιο σύντομο, δηλαδή για να εκμεταλλευτείς καλύτερα και το πιο περιορισμένο χρόνο πλέον που έχουμε σαν παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι παιχνίδια σταθμοί όλα αυτά και δεν έχουν το κοινό τους, έτσι. Κατάλαβα. Ωραία. Θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις γενικά με το concept των video games, κάτι... Οτιδήποτε. Κάτι που σκέφτεσαι εσύ δικό σου να προσθέσεις. Όχι. Θεωρώ, όπως είπα, ότι όσο περνάει ο καιρός τα παιχνίδια δυσκολεύουν. Mm-hmm. Ακριβένουνε. Ναι. Ναι, ας πούμε δεν είναι δυνατόν τώρα να δώσεις 70 ευρώ, ας πούμε, για ένα παιχνίδι. Εγώ με τις άποψεις ότι ας περιμένεις λίγο να πέσει η τιμή του. Ναι. Είναι βέβαια κάποια παιχνίδια είναι ακριβά και επίσης δεν μου αρέσει και ότι δεν έχουν βιβλιαράκι. Καλά, πλέον βιβλιαράκι οδηγιών. Μόνο τα Steelbook και τα Special Editions που αυτά για να έχεις βιβλιαράκι θες 100 δηλαδή, ευρώ. Δηλαδή, όταν παίρνεις τώρα ένα παιχνίδι και έχει μόνο τη θήκη και το CD μέσα. Ναι. Εμείς που μεγαλώσαμε με τα βιβλιαράκια. Αυτό και με βιβλιαράκια και εγκυκλοπαίδες όπως είναι του Mortal Kombat 4, έτσι. Ή του Street Fighter Alpha 3. Μιλάμε για εγκυκλοπαίδια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω ότι καλύψαμε το κομμάτι αυτό. Τώρα εδώ θα δούμε λίγο τα διαμάντια του Χαραλαμπού. Τι έχει. Να σταθούμε σε κάποια πιο καλά. Κάποια να τα προσπεράσουμε. Γιατί δεν γίνεται να είναι καλά. Σαν είναι όλα καλά. Θα δούμε τώρα. Για μένα όλα είναι καλά. Αυτά εδώ. Ωραίος. Ξεκινάω από εδώ, βλέπω Game Boy ιστορικά πακέτα. Castlevania Adventure. Πώς είχα αναφέρει και πριν, επειδή εμένα μου πέρασαν οι γονείς μου να προσέχω τα πράγματα, αυτά τα συγκεκριμένα όπως άψογα. Βλέπετε είναι σε άρεστη κατάσταση. Spider, εντάξει, εννοείται τα έχω παίξει όλα αυτά τα παιχνιδάρες και τα έχω. Μόνο αυτό δεν έχω. Belmont's Revenge, Castlevania 2. Έχω μία, όπως σας είπα, με τα δρακουλιάρικα σκηνικά και με όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει. Σου αρέσει. Πολύ ωραία. Φοβερά παιχνιδάκια. Εδώ είπαμε το κλασικό του που όπως είπε έχει Mario 2. Έχει κυτρινήσει λίγο, δεν ξέρω πώς γίνεται να το επαναφέρω, γίνεται, υπάρχει τρόπος. Ας το μην το πειράξεις γιατί εγώ το έκανα και το κατέστρεψα. Κουμπωμένο μέσα το Castlevania Adventure, παιδιά, να γουστάρουμε. Εδώ Super Mario 2, η πρώτη μου κασέτα στο Game Boy, 1992, τα άσπαγε. Double Dragon, Mario 3, πάλι Mario 2. Αυτό που δεν έχει είναι το Power Rangers, παιδιά. Ωραία, Spider-Man παιχνιδάρα, Batman παιχνιδάρα, μου άρεσε και πάρα πολύ. Και η μουσική πολύ. Του είναι καταπληκτική. Εννοείται. Αυτό το παιχνίδι. Πάλι το Wario, δύο φορές τα έχεις. Τι ναι, γίνεται. Γιατί το ένα ήταν ψηλο... όταν το είχα πάρει ήταν ψηλοσπασμένο και κάτω στο που κούπωνε, στη κονσόλα από πίσω. Ναι. Και είχα φοβηθεί λιγάκι ότι δεν θα ήταν καλό και λέω ας το πάρω και δεύτερη φορά που το βρήκα φτηνά. Mario 1, Donkey Kong.
τέλεια. Αυτά, για μένα αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Δεν μου αρέσει. Εντάξει, είναι όλα και θεωρώ καλά. Ότι αυτά παίζονται και σήμερα. Δηλαδή, έχει σκουπίδι το Game Boy. Δεν σκέφτεσαι να πάρεις κάποιο άλλο από Game Boy να σου έχει μείνει. Όχι, έχω αποθυμένο κάποιο παιχνίδι. Όλα τα αποθυμένα μου είναι εδώ. Ωραίος. Όλα. Λίγα για Game Boy. Ναι. Εγώ έχω καμιά σαρανταριά. Άντε, ακόμα κανένα Kirby! Κανένα Kirby ανέβρισκα για το Game Boy. Εγώ έχω από μικρός μου είχαν μείνει 20, έχω πάρει άλλα 20, δεν έχω ασχοληθεί με Game Boy, αλλά έχω δει 40 παιχνίδια, αλλά θέλω σίγουρα άλλα 20 για πλάκα. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν πολλά, πολλά καλά τα παιχνίδια του Game Boy. Πάμε PlayStation 1. Εντάξει, παιχνιδάρα. Από τα καλύτερα. Παιχνιδάρα. Εντάξει, και μάλιστα ομολογώ. Και η ταινία της Disney εδώ μεταξύ. Ναι. Και είχα ερωτευτεί κάπως και τη Meg. Δεν ξέρω. Πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, Gran Turismo όλοι το ξέρουμε. Το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου τώρα. Εντάξει. Δεν θα το μπορούσα να τότε το παίξω. Τότε τα άσπαγε. Μία σημείωση. Είναι το μοναδικό FIFA που μου έχει μείνει. Δυστυχώς είναι με τον Ολυμπιακό. Στο εξώφυλλο με τον Χούτο. Ναι, δυστυχώς, εντάξει. Όλους τους αγαπάμε τους συνάδελφους και τις ομάδες. Βλέπω το Χούτο. Εντάξει. Το γάβρο. Αλλά. Λοιπόν, αδιάφορα για μένα. Πλέον. Αυτό όμως δεν μου είναι αδιάφορο. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Αυτό θα πω εγώ ιστορικό. Αυτό λες και εσύ. Όχι, ιστορικό το συγκεκριμένο FIFA. Όχι, εντάξει, εγώ δεν το λέω. Εσύ είσαι και βάζελο. Δεν ξέρω τώρα γιατί λες ιστορικό το γάβρο. Δεν ξέρω. Ιστορικό εννοώ από θέμα τίτλου, παιδί μου. Και κοινωνική περιγραφή, κάτι πρωτόγνωρο για τότε. Metal Gear Solid το είχα παίξει σε demo όταν είχε πρωτοβγεί. Είχα πάθει σοκ εκεί που έμπαινε κάτω από την κούτα. Ο Snake Eyes. Ο Snake Eyes είναι ο κόμπρα. Όχι, G.I. Joe, τι είπα. Solid Snake, άντε να πούμε. Και ο κακός ήταν Liquid. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι λέει. 10-250. Φτηνό, ήταν Platinum γι' αυτό. Mm. Όταν είχε βγει θα είχε 20 όμως. Ναι, ναι. Soul Blade, παιχνιδάρα. Αυτό είναι τελευταίο απόκτημα. Εμένα μου αρέσουν αυτά, όπως είπα πριν, τα 3D, 2D platform. Πάρα πολύ ωραίο. Και παίζεται άνετα ακόμα και τώρα και έχει πολύ ωραία γραφικά. Βέβαια του 2000 παιχνίδι είναι. Ωραία. Street Fighter Alpha 3. Από το βάρος του και μόνο καταλαβαίνεις ότι έχει κυκλοπαίδια μέσα, έτσι. Κοιτάξτε εδώ βιβλίο, παιδιά. Προσωπικά από τα καλύτερα Street Fighter, έτσι. Ναι. Πιο οργανωμένα, πιο. Εντάξει. Τρελή αγάπη. Αυτό το 3 το είχα κάψει όταν τελείωσα τις Πανελλήνιες τρίτη ηλικίου το 2000. Τότε έκανα και skate. Αυτό, παιδιά, το παιχνίδι. Ξέρω να σου κάνω κάθε trick, ξέρω όλα τα μυστικά. Στο έχω κάψει. Εγώ έχω επικεντρωθεί μόνο στο Rodney Mullen. Mullen, πώς να το πω, δεν ξέρω. Τώρα δεν θυμάμαι. Αλλά... Ο οποίος είναι ο άρχοντας του flip. Γενικότερα, ναι. Resident 2, εντάξει, τι να πούμε γι' αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε, ξέρουμε όλοι. Τρομερή ατμόσφαιρα και παιχνίδι. Αυτό το συγκεκριμένο είχε βρεθεί στα χέρια μου σε ένα πάρτι και ήταν ένας συμμαθητής μου, λέει, δεν το θέλω, το θες, έλα φέρτο. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό το Super Bike. Εντάξει, άμα το θες, παίρνω εγώ που είμαι μηχανόβιος. Τα παιχνίδια της Disney γενικώς ήταν πολύ ποιοτικά. Όπως και αυτό. Είχε μια τάση γιατί έπεφτε χρήμα. Εδώ βλέπω κάτι πολύ καλό, το Chronicles. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε βγει το 93. Δεν ξέρω για ποια κονσόλα. Δεν είχε βγει αρχικά για το PlayStation 1. Εντάξει, και το Bloodlines είναι πιο μετά, το Chronicles. Κάτσε, με μπέρδεψες τώρα. Μπορεί να είναι για... Ναι ρε παιδιά, αυτό είχε βγει στο SNES. Μπράβο. Ναι. Επίσης από τα πολύ ποιοτικά platform παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το έχω παίξει αυτό συγκεκριμένα. Τότε. Πολύ ωραίο. Ήταν κόλλημα. Αυτό ήταν όμως το λανσάρισμα του PlayStation 1 σχεδόν. Το σωστά. Το οποίο είναι πολύ σπάνιο να βρεις το remake για το PS4. Κάτσε, Apes Exodus και Apes Odyssey. Το Odyssey ήταν το πρώτο. Ναι, Apes Odyssey δεν λέγονταν το πρώτο, Γιάννη. Αυτό δεν πρέπει να το πω. Αυτό είναι συνέχεια. Το σνόμπαρα πάντα, αλλά παίζει, ναι. Παίζει αυτό νομίζω αυτό δεν είναι το πρώτο. Είναι το Apes Odyssey, αν θυμάμαι. Αυτό έπος το έχω για Dreamcast. Τότε το είχα πάρει σε κόπια. Άλλο έπος κι αυτό. Πολύ καλά. Το Crash το 1. Κλασικό, Platinum, Mortal Kombat 4. Έχω πάρει, όπως είπα, στα fighting επικεντρώνομαι σε συγκεκριμένους χαρακτήρες. Εδώ στο Sub-Zero και στο Liu Kang. Και επίσης ένα αξεπέραστο παιχνίδι. Πολύ καλό. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να βγει για το 4 σε remake. Δεν ξέρω. Αν βγει για το 4, το έχω πάρει από τώρα. Πολύ καλό. Αυτό εδώ το είχα τότε μικρός, μετά το πούλησα. Το πιστεύεις ότι ήμουν αδιάφορο, το συγκεκριμένο. Εντάξει, άμα θες να το χαρίζεις. Ευκαιρία μέσα σε. Γιατί εγώ είμαι fan Jurassic Park, άμα το θες, ξέρεις. Bandicoot 2. Ναι, Verali, αυτό το Verali το παιδιά, αυτό είναι το πρώτο μου παιχνίδι στο PlayStation. Ποιο? Το Verali. Α, ναι, μας το είπες πριν την τιμονιέρα. Και θυμάμαι το είχα πάρει από ένα. Ένα σούπερ μάρκετ που ήταν στα Village. Ναι. Τότε που είχαν πρωτοανοίξει τα Village του Ready,
Το είχα πάρει από ένα σούπερ μάρκετ. Μου είχαν πάρει γονείς μου, δηλαδή, εγώ δεν είχα ιδέα. Crash 3. Το καλύτερο Crash από τα πρώτα τρία που είχαν βγει. Και εδώ βλέπω... Έχει αρκετά PS1 ο Χαράλαμπος. Medal of Honor. Πάρα πολύ ωραίο. Κάποιοι λένε ότι δεν παίζεται τώρα. Για μένα, εγώ μπορώ να το παίξω γιατί έχω δεθεί συναισθηματικά με αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το παίζω άνετα και μόνο που όταν παίρνει τα μετάλλια εκεί πέρα, τα παράσημα. Ακριβώς αυτό. Βλέπω κι άλλο. Πιο δύσκολο από το ένα αυτό. Time Crisis που είχε βγει για να παίζει με τη Namco τον Gunkon. Αυτό το οποίο δεν το έχω. Άλλο αδιάφορο παιχνίδι για μένα. Superstar. Και αυτό το είχα πάρει από το συγκεκριμένο πάρτι που σας είπα, το Sport Superbike, που μου είχε δώσει διάφορα σκουπιδάκια. Εντάξει, ευχαριστώ. Και λέω φέρτο. Street Fighter βλέπω εδώ. Ναι, το πρώτο 3D Street Fighter. Η X Plus Alpha. Δεν, ναι. Δεν είναι από μένα, έτσι μου το χαρίσανε το συγκεκριμένο. Μου το χαρίσανε. Εντάξει, ναι. Τότε σταματάμε το επεισόδιο εδώ, Γιάννη. Δεν έχει το. Πάντως προσωπικά το γούσταρα αρκετά. Παρόλο που είχε λίγο σάπια 3D γραφικά, ειδικά το πρώτο, το δεύτερο ήταν πολύ πιο βελτιωμένο. Το είχε παίξει καθόλου το δεύτερο. Τον Μπράγκερ πάλι. Ωραίο. Πολύ το σνομπάρι, δεν ξέρω. Εντάξει. Βασικά γιατί είναι διπλή η θήκη. Είναι σαν Mega CD μου μοιάζει η θήκη. Περίμενε, ήταν δύο CD το Tomb Raider. Στο Sega Saturn ήταν μονό. Κάτι περίεργο μου η θήκη. Τι ακριβώς. Δεν ξέρω γιατί είναι. Ουχ, για ξανά. Δεν έχει τέτοιο στρογγυλό. Ναι. Δηλαδή είναι για διπλή η θήκη, αλλά είναι. Έτσι το έχει αγοράσει καινούριο. Όχι, έτσι μου το είχαν χαρίσει μαζί με τα άλλα σκουπιδάκια. Βασικά αυτή η θήκη, το λέω εγώ, μου μοιάζει του Mega CD η θήκη. Ναι, αλλά κοίτα το, έχει Tomb Raider, δηλαδή είναι φτιαγμένο, πρέπει να είναι το δικό του αυτό. Περίεργη έκδοση. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και βέβαια τώρα κάτι. Παιδιά, αυτό έχω μια μικρή ιστοριούλα. Α, να το πάλι και το 3. Το 3 και το 4. Α, σωστά, φέρτε εδώ όλοι μαζί. Το 5 το Chronicles δεν το έχω. Εγώ μόνο αυτό είχα παίξει το 3-1. Αυτό, okay. Χάλασε λίγο. Χάλασε λίγο και η ποιότητα του Tomb Raider όσο προχώρα, γιατί να γίνεται καλύτερο γινόταν πιο εκνευριστικό. Έχω να πω κάτι γι' αυτό. Εγώ θα πω πρώτα κάτι γι' αυτό. Όχι. Εγώ θα πω ότι ο Χαράλαμπος είχε σπαμάρει τις σελίδες στο Facebook για πόσο καιρό, 2 μήνες, 3, 4. Έψαχνε σαν τρελός. Γιατί δεν βρέθηκε να το χαρίσει, ρε παιδιά. Πιστεύω να το χαρίσανε. Για στη τιμή το πήρα, ναι, ήταν χάρισμα. Κάτι μου είχε συνειδητοποιήσει καλή τιμή. Γενικά να πούμε, εγώ είναι το μόνο παιχνίδι του PS1 που θα κάτσω να το από την αρχή να χωρίσω τα saves μου, τα αποθηκευμένα, να το ξαναξεκινήσω από την αρχή και να το παίξω ευχάριστα κι ας είναι του τότε. Το θεωρώ κορυφαίο παιχνίδι, είναι το πιο αγαπημένο μου Καστιλβάνια και εμένα. Και για κάποιο μια σημείωση, έχω, ναι, από την πώληση έχω βγάλει και εξώφυλλα που δεν από υπήρχαν. Άλλες, ναι, ναι, από ό,τι μου έχουν πει φίλοι ότι δεν υπάρχουν. Αυτά δεν είναι. Μπορεί να ήταν unreleased. Έχω βγάλει ακόμα και αυτά. Αυτό είναι ένα παιχνίδι που αυτή τη στιγμή πιάνει πάρα πολλά χρήματα σε κομπλέ μεταχειρισμένο. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ποσό που κάποιος το πουλήσει. Αλλά είναι παιχνίδι που τα αξίζει τα λεφτά. Σας το λέω, όποιος δεν το έχει και έχει πει εσένα, εντάξει, τώρα δεν λέμε να δώσετε 200 ευρώ να το πάρετε, βρείτε το με άλλο τρόπο. Συνεχίζουμε με PS1 τώρα. Βλέπω εδώ Rally Cross, το θυμάμαι και τότε. Το είχα και αφήσει από το είχε μέσα το περιοδικό το Games. Το V-Rally για μένα είναι το αγαπημένο. Αυτά τα πήρα επειδή αγαπάω τα racing παιχνίδια. Ναι. Αλλαντί. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό το πήρα γιατί, να πω την αμαρτία μου, είχα στο μυαλό μου την παιχνιδάρα του Mega Drive, το Αλλαντί του Mega Drive, και επειδή δεν είχα ποτέ, πήρα αυτό. Ναι. Αλλά δεν, Δεν καμία σχέση. Λέω και λέω καλά, αυτό το είχα παίξει, ήταν πολύ ωραίο. Όπως και πολύ καλό είναι το Mickey's Wild Adventure. Πάρα πολύ ωραίο. Φοβερό. Αυτά της Disney που λέγαμε. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να το πάρω στο Mega CD εγώ προσωπικά. Που λένε ότι είναι καλύτερη έκδοση από εδώ. Και αυτό είναι που παίρνει το μαμάξι και το διαλύσει, το σπάς, το κάνεις. 1179 ρε φίλε, το έπαιζα σε demo αυτό, δεν το είχα βάλει original, αλλά ήταν καφρίλα αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι. Οπότε όταν έχεις νεύρα, είναι κάτι άλλο. Τελειώσαμε τα PS1. Mm-hmm. Θα πιάσουμε τώρα PS2 για να δούμε εδώ, που μια και είναι και πιο δίπλα μου. Το τελευταίο μου απόκτημα είναι αυτό. Από τα πολύ ωραία παιχνίδια, αυτά που σας έλεγα εγώ, τα Adventure Action που είναι. Αυτά τα εποχής με υπότες, ξυφομαχίες κλπ. Αυτό είναι από την ταινία, βασισμένο στην ταινία. Ναι. Ναι. Η ταινία ήταν ωραία, το παιχνίδι δεν το έχω παίξει. Η ταινία ήταν σχετική. Η θεατρική έκδοση ήταν μάπα. Με τις κομμένες σκηνές ήταν ωραίο. Ναι. Δηλαδή είχε το πρώτο που είπα κομμένες σκηνές forever. Call of Duty 2, εντάξει, τα ξέρω. Πάρα πολύ ωραία.
Πολύ καλό. Το απονημούσα 1 και 2 τα καλύτερα για μένα. Από ναι. Το 3 και το 4 δεν ήταν ωραία. Ισχύει. Αυτό το είχα πάρει στο τρομερή 360. Παιχνιδάρα. Για τρομερή παιχνιδάρα. Για σάπιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και το έχω και σε next gen μηχάνημα. Το 360. Εγώ δεν το έπαιξα ποτέ. Δεν μπήκα ποτέ αυτό, στον κόπο. Άλλο κορυφαίο. Εδώ είμαι και φάνε εγώ. Το Veronica το X. Το είχα βρει με το demo του Devil May Cry μέσα. Έτσι ήταν τότε, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα να το πάρω. Εδώ συνεχίζουμε από το Tony Hawk 3 του PS1, πάμε στο 4. Το έχω και εγώ αυτό. Χάος. Έχει, δηλαδή για να ολοκληρώσεις μια πίστα πρέπει να ψάξεις πολύ. Μαρμαγκέντο, γνωστό. Το καλύτερο Mortal Kombat για το 2 είναι αυτό. Μ' αρέσει και εμένα πολύ αυτό. Και ειδικά έχει μια επιλογή που παίρνει τον Taven, έτσι λέγεται ένας. Ναι. Και περιπλανιές είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, Liberty Stories, Stories, όλοι το ξέρετε τι είναι. Ήταν από τους τίτλους τους καλούς εποχής. Από τα πολύ καλά Spider-Man του 2 αυτό. Κλασικά η Activision έδινε πόνο σε αυτά τα Spider-Man. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Εδώ ένα πολύ ωραίο που έχει βγει για το PlayStation 3. Το Mega Drive Collection, παιδιά. Εγώ βέβαια το έχω για το PlayStation 3 που έχει λίγο. Έχει λιγότερα παιχνίδια. Του 3 είναι καλύτερη συλλογή. Ναι. Αλλά πριν να βγει αυτό του 3, αυτό ήταν. Εντάξει, έχει Sonic, Fantasy Star, Echo the Dolphin, Alex Kidd, Bonanza Bros. Συγγνώμη, έχει. Εδώ μπορεί να το έχει, απλά εδώ δεν το βλέπω. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια. Εντάξει, έχει σίγουρα Comic Zone, Virtua Fighter, Altered Beast, Golden Axe. Comic Zone ήταν απαράδεκτο. Τι παιχνίδι, το Comic αυτό. Zone γενικά είναι πολύ. Το λένε για πολύ καλό, πολύ καλό, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Για πάρα πολύ τόσο καλό. Συνεχίζουμε PS2, Call of Duty. Εντάξει, αυτό το είχα κάψει το πρώτο το Xbox. Το 3, ναι. Που ξεκινάει με το tank εκεί σε μια πόλη. Προσωπικά από το 4 άρχισα να. Αυτό είναι πολύ καλό. Τίμιο action adventure, πολύ πάρα καλό. Πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Και με γενικότερα. Με Σπαρτιάτη κάνει τρελά πράγματα. Αυτό δηλαδή το χάρτη. Φίλε Δημήτρη, Σπάρτη, Σπάρτη. Σέγγα. Ναι. Όχι ένα, δύο. Ναι, εντάξει, το είχαμε πει. Σαν Άνδρεας, κλασικό για το 2. Και μάλιστα έχουμε στο μυαλό μας ότι τι παιχνίδι παίζει, παίζω το Σαν Άνδρεας. Και δεν το λέγαμε καν κανένα αυτό. Vice City Stories, η συνέχεια το Liberty City. Πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εμένα μου είχα φτάσει στα ωριά μου. Είναι αυτό που έλεγα τα δύσκολα παιχνίδια. Γενικά, όλα τα Tomb Raider, παιδιά, είναι δύσκολα. Πιο εύκολο αυτό. Και μας πρίζουν. Πιο εύκολο αυτό. Ναι, εγώ δεν τα πολύ έψινα. Τώρα μόνο το καινούργιο θέλω να πάρω. Εν τω μεταξύ, η Λάρα στο Legend είναι πολύ ωραία, να πω. Γκομενάρα. Πιο ωραία Λάρα στο 2. Angel of Darkness. Μέτριο. Αυτό δεν το έχω το Tomb Raider. Εντάξει, το 13. Πολύ ωραίο. Πλάκα. Και έπεσε πάνω στο Castlevania. Σπάει. Πληρώνω case τώρα. Είναι αυτό που έλεγα ότι το έδινε δώρο το 2, το Slim, όταν το είχα πάρει. Μέσα. Εδώ αυτό το έχω για το Wii, να σας πω την αλήθεια από το παιχνίδι, αλλά δεν έχω παίξει. Δεν ξέρω, δηλαδή το έχω αγοράσει και δεν το έχω βάλει. Στον κόπο. Ήταν η περίοδο. Και, δεν το έχω τερματίσει. Από ένα σημείο και μετά που φτάνει στην περιοχή με τα sniper, δεν παίζεται για μένα. Ναι. Είναι τρέλα. Κουραστικό ή δύσκολο. Όχι κουραστικό, δύσκολο για μένα. No. Σου πετάω τα παντού. Είναι ωραίο όμως. Πιο ωραίο. Μ' αρέσει πιο πολύ. Το European Assault το έχω παίξει. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Sonic Mega Collection. Για πάμε. Sega. Έλα, Sega. Είναι αυτό που έλεγα για τη Sega, αλλά τη βλέπουμε μπροστά μας, ρε παιδί μου, συνεχώς. Ναι. Εντάξει, έχει αφήσει στίγμα η Sega. Δεν θα χαθεί ποτέ. Medal of Honor, εντάξει, σ' αρέσουν γενικά λέω, βλέπω αυτά τα shooter, ναι, έτσι. Πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά το. Όλα τα έχει, τι γίνεται εδώ, χαμός. Call of Duty, Medal of Honor, έχει δώσει πόνο. Εντάξει, αυτό το Tekken το έχω και εγώ, εννοείται το 5, πολύ καλό. Έτσι. Από τα κλασικά πλέον. Ναι. God of War, ok. Πόσα, εδώ είναι η βία που λέγαμε. Το 1, το 2. Και άλλη βία. Το καλύτερο crash για το PlayStation 2 είναι αυτό. Και εδώ τελειώσαμε με τα δύο και πάμε να δούμε. Έχουμε και άλλα δύο. Α, ναι, σωστά, δεν τα είδα. Άλλο έπος. Ναι. Πολύ καλύτερο το Curse of Darkness αυτό, για μένα. Αυτό για είναι μένα. Το σκέτο. Ναι, το Curse αυτό of Darkness... κανονικά λέγεται Castlevania Lament of Innocence, ο τίτλος του. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξέρεις ποιο Castlevania έχω μείνει. Στο Curse of Darkness. Ναι, το ναι. Xbox συγκεκριμένα, το πρώτο Xbox. Το θεωρώ ότι είναι καλύτερο το συγκεκριμένο Castlevania. Βαρέθηκα να βλέπω μετά το γόνο εδώ. Χαμός. Πολύ ωραίο. Street Fighter Alpha. Δώρο του φίλου του Δημήτρη. Δημήτρη είναι αυτό που μου είχες δώσει όταν βγήκαμε. Δημήτρη, να είσαι καλά. Που δώσες το Alpha στο Χαράλαμπο. Συμφωνώ. Μισό αδείο. Αυτό που λέγαμε. Το 1 και το 2 τα καλύτερα. Ναι. Τα καλύτερα ονειμούσα. Lord of the Rings, ούτε άλλο πολύ καλό. Πολύ ωραίο. Ναι.
Αυτό όχι και τόσο. Ναι, εγώ προτιμώ αυτό του Towns. Όπως ξεκινάει κιόλας, είναι πολύ δυνατό. Scooby-Doo. Πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει αυτό που λέμε μυστήριο και τρόμος και φόβος. Πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Ωραίος. Asterix ή Obelix. XXX. Πολύ... Α, όχι, XXL. Εγώ δικά μου. Αμέσως στο μυαλό σου. Ξέρω εγώ, το είδα εδώ, έτσι τρόμαξα. Πάρα πολύ ωραίο. Γιάννη, το φως. Devil May Cry. Το πρώτο έπος. Ναι. Μετά όσο πήγαινε χάλαγε όμως. 2-3 όχι και τόσο, το 4 όμως και ήταν εμένα, μαγεία. Το 1 μου αρέσει πάρα πολύ. Να το 3. Special Edition. Ναι. Έτσι, να το τονίσω. Και το reboot μάπα, έτσι. Είδε το ασχολήθηκες καθόλου. Που άλλαξε χαρακτήρα, ναι, ναι. Τον κανανίμο. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω έχει βγει και το Xbox αυτό. Ναι, ναι, έχει βγει. Εγώ στο Xbox τώρα παίξει. Αυτά τα το έχω και αυτό. Adventure του στυλ Eragon και αυτό. Πάρα... Εμένα μου αρέσουν αυτά. Το συγκεκριμένο μου άρεσε οι πειρατές. Είχανε πλάκα. Δεν το έχω τελειώσει όμως. Το έχω αφήσει από τότε στη μέση. Οπότε φύγανε και τα PS2. Πάμε να συνεχίσουμε PS3. DuckTales Remastered. Είναι αυτό... από το Game Boy. Game Boy ή NES. Α, αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι βασίζεται, αν θυμάμαι καλά, στο NES το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και είναι remaster αυτό του NES, αν θυμάμαι πολύ καλά. Πολύ καλή δουλειά πάντως. Ναι, είναι από την αρχή λογικά, ναι, ναι. Αλλά σίγουρα βασισμένο πάνω στο release του NES. Δεν το θυμάμαι 100%, αλλά νομίζω το είχα διαβάσει σε ένα review. Black Ops 2, κλασικά. Το 1 και το 2 ήταν καλύτερα. Το 3 δεν μου άρεσε. Το 2 μου άρεσε εμένα όντως πολύ. Το 1 μου άρεσε πιο πολύ. Modern Warfare και λοιπά δεν έχει. Όχι καθόλου. Δεν σου άρεσαν. Εμένα μου αρέσουν τα shooter τα οποία έχουν να κάνουν με δεύτερο παγκόσμιο, πρώτο παγκόσμιο. Και εμένα. Τώρα κάτι Modern Warfare, κάτι Ghosts, κάτι... Όχι, εμένα αυτά με τράβηξαν. Δεν ξέρω. Είναι γνώμη. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αναγκαστικά λόγω ότι δεν έχει PS4 ή το 1, δεν έχει παίξει το Battlefield το 1. Περιμένουμε το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι παιχνιδάρα να ξέρεις. Το Battlefield το 1, εγώ το πήρα με το Xbox το S όταν βγήκε. Ήταν Battle. Είχα πάθει σοκ. Και το World War 2. Εντάξει, μικρά campaign βέβαια, αλλά. Φοβερά. Εντάξει, εδώ είναι από τις καλύτερες μου σειρές. Για μένα από τα καλύτερα Assassin's Creed γενικώς. Brotherhood. Εγώ δεν θα το 2 και αυτό. Τόσο. Το 2 και αυτό για μένα. Εντάξει, απλά μου αρέσει επειδή είναι συγκεκριμένα στη Ρώμη. Ναι, ναι, και αυτό. Του σε σειρά πω. Είναι το τρίτο, έτσι, όχι. Κυκλοφορήσιμο. Α, σαν τη ναι. Και ναι, απλά ναι, ναι. Θέλετε spin-off. Ναι. Δεν ναι. Είναι στο main ναι. Story. Εντάξει, από τα πολύ καλά. Το κακό ήταν ότι στη μέση του παιχνιδιού γύρναγες μετά πάλι πίσω. Και αντί να είχε 15 πίστες, είχε τις μισές και μετά ξαναπήγαινε στις ίδιες. Ναι. Αυτό με είχε ξενερώσει. Αλλά ναι, ισχύει ότι ήταν πολύ ωραίο. Από τους δημιουργούς του Resident Evil και του Devil May Cry. Castlevania Lords of Shadow. Έπος. Πάρα πολύ ωραίο. Α, το έχεις και αυτό. Βέβαια. Νομίζω ότι όμως δεν το έχεις. Να, αυτό έχω και εγώ. Πολύ ωραίο. Ακόμα καλύτερο collection. Βάσει ότι τα βλέπεις πλέον μέσω HDMI τώρα ανάλυσης καθαρότητας. Πάντως, από ό,τι στο PS2 που ήταν μέσω SCART π.χ. ή component. Να πω το παράπονο μου και πάλι σε αυτή τη συλλογή δεν υπάρχει Batman, Aladdin. Αυτά του Mega Drive τα κλασικά. Τα είναι επιλεγμένα. Πιστεύω επίτηδες το έχουν κάνει γιατί πάντα να θες να, το ίδιο να βγάλουν και συνέχεια. Το 4 το οποίο δεν θα αξίζει για μένα. Να. Η ίδια συλλογή. Ισχύει. Εδώ βλέπω κάποια άλλα πω. Σέγγα! Golden Axe. Βέβαια ήταν λίγο απογοητευτικό, δεν ξέρω το Golden Axe. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα εμένα μου αρέσουν πράγματα που δεν αρέσουν σε άλλους. Ναι, εντάξει, είναι το γούστο, καθαρά, ναι. Δηλαδή και εγώ πολλά που λέω δεν μ' άρεσε, υπάρχουν κάποιοι που το βλέπουν κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια μου είναι όχι. Είναι μια καλή, όχι αντιγραφή. Το έχω δει, δεν το έχω παίξει όμως ποτέ, δεν ξέρω περί τίνο πρόκειται πάρα είναι πολλά. Είναι αν συνδυάσεις ένα Dante's Inferno και ένα God of War, βγαίνει κάπως αυτό, αλλά κακή έκδοση. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραίος, Resident Evil 4 από πριν. Αυτό που έλεγα. Ναι. Το τελευταίο καλό. Ναι, ναι. Εγώ το είχα πάρει για το GameCube σκέψου τότε όταν είχε βγει. Το είχα παίξει στο GameCube. Και παιδιά, αυτά είναι που σας είπα, περιμένω τη σχολική χρονιά. Ωραίος ο Χαραλάμπος, έχει πάρει που θυμίζει εμένα κάποτε. Το 1997 όταν τα εγώ... Σχολική, τα έχω ένα μήνα εδώ μεταξύ αυτά. Οπ, Game Station. Το κρύβουμε, τα πάμε όμως, ξέρεις, Game Station. Να συμπληρώσω δε μια ωραία αναδρομή. Από όσο ξέρω τουλάχιστον,
Ελπίζω να μην λέω κάτι λάθος και το δει τυχόν ο ιδιοκτήτης. Ένα από τα πρώτα μαγαζιά που πουλάγανε κονσόλες video games ήταν το Software Center, το οποίο το κεντρικό κατάστημα υπάρχει και μέχρι τώρα στη Χαλκοκονδύλη. Υπήρχε όμως και κοντά στο λύκειό μου, απέναντι στο λύκειό μου, στην Γράβα, όταν ήμουν από τις Ειδικές. Οπότε καταλαβαίνεις, με το που βγαίναμε από το σχολείο, πηγαίναμε μέσα στο Software Center. Τυχαία, το φτιάχνει, το βάλανε εκεί. Ήταν, ναι, ήταν έξω από το λύκειο. Γυμνάσιο, δημοτικό, όλα τα παιδιά εκεί, παιδιά. Οπότε εγώ είχα πολύ κοντά, είμαι τυχερός να έχω ένα τέτοιο μαγαζί έκτοτε. Και ο υπάλληλος λοιπόν που ήταν εκεί τότε, δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς, μου είπανε ότι εντάξει, μετά έφυγε από το Software Center και άνοιξε δικό του μαγαζί. Και από όσο ξέρω είναι το Game Station, το οποίο είναι στη Λιπατησίων συγκεκριμένα. Αν το δεις στο βίντεο, να θυμάσαι ότι εγώ έχω μεγαλώσει μαζί σου. Εσύ δεν θα το θυμάσαι, εγώ σε θυμάμαι όμως. Όλοι το ξέρουμε, εντάξει, τι πας. Πολύ καλό. Ήταν γνώστης δηλαδή των κονσόλων τότε. Εδώ τελειώσαμε αυτά, είδαμε τα σφραγισμένα. Εδώ βλέπεις, εντάξει, έχεις κάποια demo. Για το demo το ένα και αυτό το είχε το crash demo. Το PlayStation μέσα. Α, το PlayStation, ναι, μπράβο, κάτι μου θυμίζει, γιατί το έχω και εγώ αυτό. Wipeout μέσα, ιστορίες. Θυμάστε το τηλεπαιχνιδιάνι. Wipeout! Το θυμάσαι έτσι, το Wipeout. Με τη χρυσή τσατσάρα που το λέει αυτό. Ναι, α, το τρίφωνα. Memory card σφραγισμένη για PS2. Είναι, την είχα πάρει παράλληλα με το PlayStation 2, γιατί σκέφτηκα ότι θα παίξω πάρα πολύ. Και δεν έκανε save. Έπαιζες χωρίς save. Έχω memory στην κονσόλα. Εντάξει. Έχω memory, αλλά να σπάρω. Σαν έξτρα. Γιατί δεν ξέρεις, να παίξω αρκετά παιχνίδια. Ισχύει. Και εδώ πάμε 3DS. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα Mario. Ναι, εγώ πια τα έχω απεταξάμιν. Που λέει, καλά. Ντροπή. Το καλύτερο 3D Mario για φορητή κονσόλα είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ για 3DS είναι πολύ δυνατό. Και αυτό είναι το που είναι που κίτρινο. Αυτό είναι η διαφορά και πάρα πολύ. Είναι η ίδια έκδοση. Όχι, όχι. Αυτό είναι 2D Mario και αυτό είναι 3D Mario. 3D. Εδώ βλέπω πάλι για 3DS Donkey Kong Returns. Πρέπει να είναι καλό αυτό. Πολύ ωραίο. Δεν το έχω δει. Ναι, πολύ ωραίο. Δεν έχω 3DS, γι' αυτό έχω μείνει στο DS το Lite εγώ. Έχω μείνει πίσω. Δεν θέλησα να συνεχίσω Nintendo φορητά. DS βλέπω αυτό. Σπαϊρό, yes. Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το έχω, αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή αυτό μου θύμισε εποχές παλιές σε remaster. Πολύ καλό αυτό. Γιατί το έχω. Scooby-Doo και αυτό το έχω. Από Sonic, τα πολύ καλά Sonic για το DS είναι αυτό. Το έχω παίξει, δεν το έχω, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Που ανακαλύπτεις νησιά. Μπαίνεις μέσα στο σκάφος σου. Να σου πω κάτι. Είναι Sega, Χαραλαβέ. Ναι. Ζωρό. Πολύ ωραίο αυτό το action παιχνιδάκι. Mortal Kombat. Φτάνει στο Μοντάρο, πώς λέγεται αυτό το. Μοντάρο. Ναι. Αυτό το. Πώς είναι ο κόρο, στο PlayStation 4 που δεν παίζεται, αν το και μετά. Tomb Raider Underworld, Scooby-Doo. Είναι αυτό που έχω και στο 2. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και εδώ τα του Wii U που έχει, είπαμε, τα δείξαμε και πριν. Ο λόγος για τον οποίο πήρα μόνο το Wii U. Εντάξει, καταλαβαίνω γιατί και εγώ έχω πάρει κονσόλα μόνο για συγκεκριμένα 3-4 παιχνίδια. Όπως είπα ότι θα πάρω και το PS4 μόνο για το God of War και το Uncharted το 4. Εν τω μεταξύ, κάτι τελευταίο, δεν ήξερα ότι το 4 υπάρχει και το PlayStation 1, το Tony Hawk το 4. Και όταν το αναγράψα, λέω, οπ, έκανα να το τσιπίσω. Ναι, θα ήταν στη μετάβαση. Ναι, ναι. Όπως κάνανε και στο Xbox το 1, το 360, βγάλανε κάποια παιχνίδια που υπήρχαν και εκεί. Δηλαδή, με το Need for Speed, το Most Wanted. No. Είχε βγει και στο απλό το Xbox και στο 360 και το έπαιζα στο απλό και το βλέπω στο 360 σε ένα φίλο μου. Και burnout. Με HDMI πάνω και λέω τι είναι αυτό. Βλέπω κάτι περιοδικά, δείξτε μας και αυτά να δείξουμε στον κόσμο. Ποια έχεις. Τα ιστορικά για μένα τα έχω κρατήσει. Είναι και κάποια αγγλικά, αλλά θα ξεκινήσουμε με τα ελληνικά. Δυστυχώς walkthrough δεν υπήρχαν τότε, οπότε παίρναμε το PlayStation Magazine για να δούμε τη λύση του παιχνιδιού. Ναι. Καλά, εδώ θα τα ξεφυλίσουμε. Τώρα θα χάσω. Warpath, Jurassic Park. Το έχεις. Ωραία, παιχνίδια. Πόρε, φίλε, τον θυμάσαι αυτόν που έκανε skins για τα PlayStation 1. Χαμός. Αυτό είναι το αγγλικό. Ναι, το Essential. Essential έχω. Τα έπαιρνα από το Software Center τη Καρδιοβανδέλη. Το έχω αυτό. Και Σύνταγμα συνήθως. Ναι, και σε κάποια έτσι μεγάλα περίπτερα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 98. Το έχω, το έχω. Αυτό το είχα βγάλει. Όταν είχε βγει το Resident Evil, το είχα πάρει σε κάθε περιοδικό που κυκλοφορούσε. Τόσο πόρος για να το διαβάσω παντού. Αυτό εδώ πέρα μας παρουσιάζει το Crash το 3 το μεταξύ. Ναι. Πρώτη φορά. Το και έχω. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση όπως βλέπετε τα περιοδικά. Βασικά και αυτό έχω. Βασικά και αυτό. Και για τον καρτορίσμο. Καμένη. Τότε όλοι με το PlayStation 1 τα είχαμε όλα σχεδόν. Του Metal Gear. Αυτό είναι εξωφιλάρα, φίλε. Ναι. Cool Borders, ε. Ψ.
έχω καεί και με τον demo του. Τα δύο μάλλον σε μένα. Metal Gear και αυτό το έχω. Εντάξει, τα έχουμε τα ίδια. Πολύ καλή φάση. Εποχές, έτσι, 1998. Εν τω μεταξύ, εδώ πέρα έχω και βγάλει φωτοτυπία. Πώς γίνονται κάποιοι κωδικοί, κάποια ειδικά στολές για το Mortal Kombat 4. Ναι. Και έχει εδώ κάποιες κινήσεις ειδικές. Μπομπα. Και τις έχω κρατήσει από τότε τις φωτοτυπίες. Πολύ ωραίες. Α, και αυτό. Ναι, τα έχω όλα, θα τα έχω φίλε. Αυτά. Πιστεύω ότι τα έχετε και εσύ, Γιάννη, δεν είχες τέτοια. Είχα, αλλά δεν είναι δυνατό τόσο πολύ βάση, δηλαδή να έχω λίγα PlayStation. Ήταν πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε εδώ δείξαμε του Χαράλαμπου ό,τι έχει. Και τώρα θα περάσουμε στο... Τα δείξαμε όλα. Ναι, ναι. Όχι όλα. Τι χάσαμε. Παιδιά. Εγώ δεν είναι τα Spyro, κάπου πρέπει να είχα δει... Contra 4. Πώς τα χάσαμε αυτά, σωστά. Η συνέχεια του 3, The Alien Wars που είχε βγει για το SNES. Super. Πάρα πολύ ωραίο. Mm. Παίζεται και διπλό με κανένα Wi-Fi, αλλά τότε μετά το Wi-Fi καταργήθηκε κάποια στιγμή νομίζω, σαν multiplayer ή όχι. Μπορεί να λέει χαζομάρες. Πάρα πολύ ωραίο. Yes. Δεν είχα ποτέ Nintendo 64 και δεν το είχα παίξει ποτέ, οπότε καλή φάση. Εγώ που το έχω, το πήρα το Nintendo 64, βέβαια το πήρα πιο μετά και να σας πει, το 2001 και είχε βγει το 97, από ό,τι είχε βγει, το 96-97. Έχω πάρει το Mario 64 και δεν το έχω τερματίσει. Το έχω στην έξω. Ούτε και εγώ το έχω τερματίσει. Ναι, είμαι ιερός. Εγώ δεν το έχω παίξει ακόμα. Γιατί πολλοί το θεωρούν ένα τα καλύτερα Mario, αλλά προτιμώ να το παίξω, να το αγοράσω στο DS τότε. Στο κρεβάτι μου, άνετα, χαλαρά, παρά να συμβαίνω. Και αυτό για το πάρα πολύ ωραίο. Είναι ουσιαστικά σαν να είναι παιχνίδι, ας πούμε, ανάμεσα στο Legend of Shadow το 1 και το 2. Κομπλέ. Και επίσης, αυτό που λέγαμε, το Brider 2. Τι είχε γίνει με αυτό το παιχνίδι, ρε παιδιά. Αυτό, η Βενετία και μόνο. Ναι. Και εμένα μου άρεσε που ξεκινάει στις πηγές και κατέβαινε η Λάρα. Η οποία πρώτη φορά. Πίστα ήταν υπερβολικά δύσκολη για πρώτη φορά. Ναι, και ο αρχηγός στο level ήταν ο Τυρανόσαυρος. Το 3 πιστεύω πρέπει να ήταν από τα πιο δύσκολα που... Το 3 εγώ για να το τερματίσω ένα καλοκαίρι το 98 που το τερμάτισα. Δηλαδή... Ναι. Ναι, έγινε εκνευριστικό. Και από τότε σταμάτησα τη σειρά αυτή γενικά όποτε βλέπω το Brider, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ενώ το 2 ήταν δύσκολο αλλά είχε παραμείνει λίγο ευχάριστο. Ωραίο. Αυτό. Οπότε πιστεύω τώρα τα δείξαμε, έτσι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο μέρος. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν τώρα για gameplay καταστάσεις. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε στο PlayStation 1 ένα Mortal Kombat 4, έτσι ένα γύρο γρήγορο. Εγώ έχω να παίξω αυτό, δεν θυμάμαι εγώ. Θα χάσει γρήγορα δηλαδή ο Νίκος. Εντάξει, ναι, εννοείται. Πάμε one on one. Κάτσε να σου πω ποιον θα πάρω εγώ. Α, εσύ... Και Sub-Zero με τη μία. Ξέρω τις κινήσεις από ένα παίκτη μόνο. Κατάλαβα. Εγώ μιας και είμαι σκορπιός, θα πάρω το... Όχι. Θα πάρω Johnny Cage που στο αλμανάκο είχαν κάνει την τέλεια μετάφραση. Γιάννης ο Κλουβής. Πάμε. Johnny Cage. Ποχές, ε. Τι ήταν το πιξέλιασμα. Το βλέπαμε τότε και λέγαμε ρε φίλε. Τι γινόταν, ε. Το θεωρούσαμε δεδομένο. Ναι. Κάτσε να μην το κάνουμε το βίντεο τελειώσει ένα χρόνο, να το παίξουμε λίγο. Κάτσε φίλε, δεν μου προλαβαίνω να πατήσω τίποτα. Πάει για φιόλες. Εντάξει. Δεν ξέρω τα κοντρόλς, παίζουν και τα πίσω. Α, τα πίσω, α, είναι για άμυνα. Το πίσω, το L είναι άμυνα. Πω πω ρε, ζήλ με γαμή. Δώσε, ξεφτυλίσου. Βέβαια έχω μια δικαιολογία γιατί τις συγκεκριμένες κινήσεις όχι απλά τις θυμάμαι, τις θυμούνται τα χέρια μου. Ναι, εγώ αυτό δεν το... μια φορά έχω παίξει πολύ παλιά. Tekken 3 τώρα αν βάλω νόμως με τον Eddie θα σε κάνω και εγώ φιλόγω. Ναι, ναι, ναι. Αν και με τον Λό νομίζω ότι έχω ελπίδες. Δεν ξέρω καμία κίνηση. Τσατσιά. Ναι, ήταν μεγάλο. Πάμε λίγο ψωνάρα ο Τζόνι Κέιτζ, είναι. Ναι, αυτό είναι ηθοποιός, καλά. Του χώριου.
πετάει ο Johnny Cage, δεν τον έχει πιάσει τίποτα, είναι σάπια. Α, σε πιάσε, φίλε. Ξέρεις να κάνεις fatality. Ναι. Παίζει να μην πέτυχα ποτέ fatality στη ζωή μου. Ναι, τέλεια. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Ωραία, πάει, χάσαμε. Ωραίο το 0,4 πλάκα είχε. Πάμε επόμενο game. Κάτσε να σκάσει. Ναι, πάει, κρίμα. Ήτανε καλό παιδί. Πάμε next game, please. Πάρε ένα πιο γνωστό παίχτη. Εγώ θα πάω τον αγαπημένο μου τον Τζάνγκιεφ τον Ρώσο, τη Ρώσικη Αρκούδα Πεπέρας. Εσύ, Ρόι. Άλλο να είναι Ρίου, άλλο να είναι... Στάνταρ, στάνταρ. Εδώ, πάτα. Είμαστε έτοιμοι. 3, 4, 3, εντάξει. Τι είναι αυτό, πίστα. Κάτσε, περίμενε να το διαλέξω εγώ. Του Τζάνγκιεφ ήταν καλή. Αυτή θέλω να βάλω. Σαγκάπ. Παίζει στην έδρα μου. Ωραίο παιχνίδι, έχουμε βάλει PS2. Πόπο με μπλε βρακάκι. Πώς με σήκωσε, τι γίνεται αυτό, ήταν έτσι. Είναι ο Ράιο, φίλε, τα πάντα κάνει. Κάνα grab, κάτι. Κάνε κανένα super, είσαι γεμάτη μπάρα. Ναι, με ποιο είναι, έχω να φέξω 300 χρόνια. Το είναι κύκλιο προς τα μπροστά δύο φορές και μπουνιά ή κλωτσιά, ανάλογα τον παίχτη. Νουμς, θα γελάμε. Δεν ξέρω, εμένα άμα με νίκαγε ο Τζάνγκιεφ ή ο Σάγκατ, ένιωθα ντροπή, δεν ξέρω. Αααα, είπαμε να κάνουμε ένα special και μας το χάλασε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και τόσο καλός σε τελευταία παιδιά, γι' αυτό έχασα. Πάμε ένα τελευταίο μεγάλο παίχτη. Πέταμε το δεύτερο. Πάμε start, πάμε πάλι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε έναν παλιό αγαπημένο, ο Blanca. Πάμε την Blanca, Βραζιλία. Πάμε. Να δούμε πώς έχουμε φτιάξει. Ω, καρπουζάκια. Με δυσκολεύει πολύ για να βγάλω, δεν τα ξέρω πολύ. Γιατί δυσκολεύει να βγάλω με special, Γιάννη? Είχαν αλλάξει λίγο τα... Ναι, εγώ το θυμάμαι τώρα τελείως διαφορετικά μου τίμα. Τα buttons. Είχαν κάνει κάποιες αλλαγές στο αλφα. Και σε κάνω όπως αυτό να παίξω ένα συνδυασμό. Να, έβγαλε ένα κλασικό ability του Blanca. Yeah.
Οριακά, ε! Ματσάκι, καλό! Δύο! Χαρά να με δώσω, βλέπω αδύναμο. Ναι, αλλά στο Mortal Kombat με σόλαρες. Mortal Kombat και Tekken νομίζω ότι δεν έχει στιγμή. Ναι. Ωραίο γι' αυτό, πάμε PS2 και τώρα πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο παιχνιδάκι σε ένα ωραίο format. SNES Mini! Τραβάω. Λοιπόν, εδώ τώρα συνδέσαμε το πρόσφατο Super NES Mini και θα το εγκαινιάσουμε, το δεύτερο χειριστή τουλάχιστον, του Χαράλαβου, για να παίξουμε κάποιο παιχνιδάκι διπλό, να θυμηθούμε λίγο τις 16-bit εποχές. Εδώ βλέπουμε τα παιχνιδάκια που έχει μέσα το SNES Mini, Mario World, Metroid, εντάξει το box μου περνάει λίγο διάφορο, Zelda παιχνιδάρα Epos, Yoshi's Island Epos, Final Fantasy Epos, Secret of Mana πιο Epos, ok, Mega Man X πολύ καλό, Street Fighter 2 Turbo εννοείται, εντάξει, Super Ghouls and Ghosts, άμα το τραυματίσετε σας πληρώνω, Contra 3 Alien Wars, φοβερό παιχνίδι, αλλά πιο φοβερό Super Castlevania, παιδιά, θέλω να το αγοράσω και το γνήσιο. Το Super NES, εντάξει, Donkey Kong δεν το συζητάμε. Και το επόμενο, εντάξει, το Earthbound δεν μου άρεσε με ιδιαίτερα. F-Zero X, όχι X, F-Zero σκέτο, πολύ ωραίο. Είχε λίγο τη δύναμη του 3D, κάπως να το πούμε έτσι, ψεύδω 3D. Kirby Superstar, πολλά Kirby μέσα. Dreamland, όχι Dream Cows. Star Fox. Αυτό το κυκλοφόρητο λέγανε. Αυτό το κυκλοφόρητο που δεν βγήκε ποτέ και το βάλανε επίτηδε στο Super NES. Καλά να σαν πρόμο ρε παιδί μου, να προσελκύσουν πιο πολλούς παλιούς gamers. Εγώ λέω να παίξουμε έτσι ένα Super Mario Kart και ένα Contra. Για πάμε. Να παίξουμε ένα από τα πιο κλασικά παιχνιδάκια του Super Nintendo, Super Mario Kart. Όχι, πάμε πίσω. Εδώ. Έχει γράψει ιστορία. Πάμε 100 κυβικά, δίχρονα. πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Εγώ θα πάρω τον... άσε να πάρω τον Γιώση. Πάρε και εσύ Χαράλαμπε. Donkey Kong. Είχε αυτό το ωραίο ότι ήταν κάπως ψευδο 3D κιόλας, από τα πρώτα. Και είχε πολύ πλάκα. Πάμε λίγο να το δούμε. Χειρόφρονο δεν έχει εδώ, παιδιά. Τέσσερα φορέ το καλά, δεν έχουμε πάρει σχεδόν τίποτα από εδώ. Όπου και αυτό δεν πετάει τόσο έξω. Φρένο. Δεν υπάρχει φρένο. Δεν σηκώνεται το πόδι από τον γκάζι. Τότε παίζε με την άμμο. Πέταξα τον Μάριο βέβαια εκτός. Παίζε με την άμμο, τώρα συνειδητοποίησα την άμμο. Τελικός γύρος, ο Χαράλαβος είναι μπροστά μου, μου έχει δείξει σκόνη. Εντάξει, μια θέση διαφορά. Αυτό είναι ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια, Super Mario Kart. Χαράλαμπος μπροστά, νικητής. Και πάμε να παίξουμε κι άλλο ένα τελευταίο παιχνιδάκι Super NES, πιο action αυτή τη φορά. Πάμε να παίξουμε ένα τελευταίο παιχνίδι, Contra 3 Alien Wars. Πολύ καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω τι έγινε, κάτσε πήγα πίσω. Περίμενε. Νάτο. Πολύ ωραίο παιχνίδι που βασίζεται στο NES, το πρώτο Contra. Contra 1, Contra 2. Όλοι το έχουμε παίξει πιστεύω, είτε σε Game Boy, είτε σε NES. Έχει βγει και μετέπειτα σε κάποια μηχανήματα. Αλλά αυτό είναι ένα από τα πολύ καλά γενικά. Two players. Εδώ. Μικρός όχι σπέξε, αλλά λάβει αυτό ποτέ. Ποτέ. Α, μου είχες πει σωστά. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθούμε τις κινήσεις. Κάναμε super move. Οπότε πάμε.
Εγώ είμαι μπλε, αυτά τα πυροβολάς. Να παίρνω και εγώ κανένα κάτσε, να πάρω και εγώ κανένα γλουκό. Ωραίος. Πώς είναι. Κάνε το πλάι. Πήγαμε. Ωραίες εποχές, έτσι. Πώς σου φαίνεται που παίζεις παιχνίδια που τότε δεν έτυχε να παίξεις και τώρα τα έχεις πάρει εδώ. Ξανά νιώθω ότι είμαι παιδί του δημοτικού και νιώθω το ίδιο. Σωστό. Και αυτό νομίζω είναι και το concept, να ξανά... Την ίδια ευχαρίστηση με τότε. Σωστό. Αυτό είναι το concept που θέλω. Είναι καταπληκτικό να βλέπεις πράγματα που τότε δεν τα έχεις, να τα βλέπεις τώρα. Ναι, ναι. Συμφέρουμε και δύο, όχι. Ναι, ναι. Εσείς από πάνω. Εγώ οδηγάω το όχημα. Οπα. Όταν βασικά ρίχνω... Οπα, οπα, οπα. Το πήρες εσύ, ωραία, προχώρα. Απλά όταν ρίχνεις κάνει recoil πίσω. Έχασα. Όχι, δεν πατάς, όχι ρε χαράμε, κάτσε μου, κάθαμε, έχασα. Με σκότωσε ο χαράμος, παιδιά, δύο φορές. Δεν το ήθελα πραγματικά. Έχασε το τώρα. Δεν το ήθελες, αλλά το έκανες. Μια λεγγνά λεπτά, δεν είμαι εγωιστής και να θέλω... Ξαναβγήκα, ήρθα. Περάσω την πίστη μου. Νομίζω ότι δεν είχα, αλλά... Όχι τα special moves χωρίς εχθρού. Κάτσε να πάρω κι εγώ κανένα δωράκι. Ωραία, πήρα μπάμπλα, αλλά το όπλο είναι αστείο. Τι είναι αυτό. Εσύ Νίκο είσαι ο Ξανθός, ο Κοτσίδας. Ναι, ναι, ο μπλε. Κάτσε να μην πηγαίνουμε μαζί, δηλαδή να έχω καθένα ξεχωριστό πίξελ. Μπος. Όχι ακριβώς. Έχω χάσει δυο ζωές εκείνος στη χαράδα που τώρα καταλαβαίνεις. Να τα υπεργραφικά. Κάτσε τώρα ποιος λείπει. Τώρα εγώ, γιατί τελειώσαμε. Δεν έχεις άλλη, ε. Όχι. Έλα ρε φίλε, δηλαδή είναι κρεμιστικό, δεν προλαβαίνεις να σας ακουμπήσουμε. Έπρεπε να το βάζουμε στις επιλογές να έχει πιο πολλά τέτοια. Πάμε και ένα τελευταίο τώρα, πολύ γρήγορο. Περίμενε. Πάμε για ένα Street Fighter Turbo τώρα. Οπα, όχι πάλι. Πήγαμε πίσω. Πάμε ένα γρήγορο εδώ. Βέβαια δεν είναι το Super, έτσι. Όχι. Κακό αυτό. Το Super είχε 4 παίχτες παραπάνω, πώς ήταν. Ναι. Εγώ αυτό το έχω... στο Mega Drive. Εγώ έχω το Tournament. Πάμε Turbo. DS. Θα πάρω... Vega. Όχι, Dalsim. Άσε, θα πάρω Dalsim. Άκρη μουσικάρα. Αυτό το παιχνίδι το έχω ταΐσει, όπως πιστεύω και περισσότεροι το έχουμε ταΐσει. Σε coin-op. Το παίζεις αυτό χαρά να πες στα ουφάδικα. Υπήρχε στα ferry boat αυτά. Παντού υπήρχαν, ναι. Το καφενείο του χωριού μπορεί να τα πέσεις. Το έπαιζε στο... πρέπει να το έπαιζε στα ferry boat που ήταν από Ρίο Αντίριο. Που θυμάμαι. Που έπαιζε τον πατέρα μου, δώσε μου 50 δραχμές να πάω να παίξω εκεί. Τον πληρώθηκα εγώ. Yoga Master. Πάμε δεύτερο γύρο. Είναι το
ability αυτό το ωραίο που κάνει ο Dustin. Την είχα ξεχάσει από την κίνηση, δουλειά. Έλα, φάιμε για να κάνουμε ένα τρίτο γύρο. Ναι, η αλήθεια είναι στο Street Fighter. Ηχό, ε. Αυτό για τους πιο νέους που μας παρακολουθούν. Αυτό εγώ προσωπικά, σαν 20 ηλικιακά, το έπαιζα το 93 σε ένα νησί, στη Ζάκυνθο, που δούλευε ο πατέρας μου στο ζώο. Και του ζήταγα κάθε μέρα χαρτσιλίκι για να πάω σε ένα καφέ για να παίξω αυτό το πράγμα που έβλεπα. Γιατί τότε είχα το NES μόνο από κονσόλα σπιτιού, την Game Boy δηλαδή και Atari, και ξαφνικά βλέπω στα arcade αυτό το πράγμα. Τι γραφικά είναι αυτά! Καλά, ναι, τότε ήταν πρωτοπόρο. Και σκέψω ότι το έβαζα με, όχι με 20 δραχμές, 20 δραχμές έχω προλάβει άλλα κοϊνό, έβαζα 50 δραχμές. Και το Mortal Kombat. Που ήταν, αυτό ήταν πιο μετά. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν σαν άνθρωποι, είχε τις φωτογραφίες που... Οπότε παίξαμε για αυτό το παιχνιδάκι εδώ. Είδαμε τρία παιχνίδια στο 3 mini. Πιστεύω ότι το gameplay section το επεισοδίου έφτασε στο τέλος. Και πάμε να χαιρετήσουμε το Χαράλαμπο. Και πριν χαιρετήσουμε το Χαράλαμπο και να τον ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία του, για τα διαμαντάκια που μας έδειξε, τη συλλογή του και όλη την ωραία κουβέντα που κάναμε και που παίξαμε, ο Γιάννης έχει μια απορία που θέλει να την λύσει, γιατί δεν τον κάλυψε. Γιατί όχι Sega τότε και Nintendo, θα έχει σκάσει ο Γιάννης. Θέλει να μάθει, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένας πολύ απλός λόγος. Στο σχολείο το δημοτικό που ήμουνα, τα περισσότερα παιδιά είχαν Super Nintendo. Δεν είχε κανένα Sega. Οπότε και έτσι μου καρφώθηκε εμένα στο μυαλό ότι τότε, ότι το Super Nintendo θα είναι καλύτερο. Ντροπή τους. Ντροπή σε όλους. Όμως γεγονότα να έχεις όχι, 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 πιαστά, όχι, 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 όχι. Το Sonic, παιδιά, πρώτη φορά το έπαιξα στο PS2, Master System, την κονσόλα που το είχε μέσα, ενσωματωμένα. Ναι, ναι, το έπαιξα στο Λύκειο, πρώτη φορά το Sonic. Σκέψου ότι αν είχες δει στο Mega Drive το 95-96, όχι, λάθος, τι λέω. Το 94-95 αν είχες δει Sonic 3, έκανα Sonic & Knuckles. Η ταχύτητα και η παλέτα των χρωμάτων, η φωτεινότητα δεν θα είχαν καμία σχέση με τα Super Mario. Ναι, το Donkey Kong ήταν ένα ψευδο 3D πιο καλό, πολύ marketing, πολύ φασαρία που ήταν το απόλυτο παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι αν είχες δει κάποια παιχνίδια στο Mega Drive τότε, θα είχες αναθεωρήσει. Σίγουρα, δε, η Sega είναι τις εταιρείες κολοσσούς. Ήτανε, ελπίζουμε να ξαναγίνει. Αυτά είναι βέβαια μεγάλες συζητήσεις. Οπότε, Γιάννη, σου λέει και ωραία. Ναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σε έφαγε η μόδα. Χάρη, ακολούθησε τη μόδα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξένησες και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μπορεί να παίξουμε κάποιο παιχνίδι και στο χώρο μου, να σε καλέσουμε να παίξουμε για ένα διπλό, να συζητήσουμε κάτι άλλο. Και τι να πω, πούμε κάτι άλλο. Keep selecting. Keep selecting. Και να παίζουμε καλά παιχνίδια. Τα λέμε, αγόρινες και φίλες του καναλιού. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.